Πρόταση για επιστροφή στο Σύνταγμα του 60 λέει τώρα η κυβέρνηση, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε σχετική πρόταση απάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς τον Ερσίν Τατάρ εν αναμονή του Εθνικού Συμβουλίου την ερχόμενη Τετάρτη. Σχήμα λόγου κατά κάποιο τρόπο ως απάντηση στην επιλεκτική αναφορά του Τατάρ στην Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρώντας στην ανάκληση διαβατηρίων, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ προσπάθεια αλλαγής της βάσης λύσης του Κυπριακού. Εξάλλου. Ένας στόχος των διαπραγματεύσεων, ειδικότερα επαναλαμβάνω, όσον αφορά την εσωτερική ψυχή, είναι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, της εσωτερικής δομής της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τα δεδομένα του 60, δηλαδή του ενιαίου κράτους, σε ένα ομόσπονδο κράτος. Άρα δεν τίθεται θέμα αλλαγής, αν θέλετε, του επιδιωκόμενου στόχου σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού. Και ανέφερε ως παράδειγμα την έντονη προσπάθεια που καταβλήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να παληφθούν από το ψήφισμα ανανέωσης της θητείας της ΟΥΜΦΙ ΚΙΠ επικίνδυνες αναφορές που ξεχύλωναν την βάση λύσης. Η κυβέρνηση πρέπει πρώτα να εξηγηθεί με τον εαυτό της και μετά να προβαίνει σε δηλώσεις, λέει το ΑΚΕΛ, με τον Γενικό του Γραμματέα να θυμίζει ότι τα γραπτά μένουν. Μέχρι τώρα, και ανεξαρτήτως τι είπε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών, υπάρχουν κατατεθειμένες οι θέσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που λένε ότι είναι πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Και μάλιστα απαντώντας σε εμάς που εκφράσαμε την απορία μας πως και ο Πρόεδρος αποφάσισε να πάει σε μια άλλη πρόταση που δεν συζητήθηκε ποτέ, μια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου γραπτή. Και το λέω αυτό γιατί έναν είναι να μιλάς. Κάποια στιγμή μπορεί εν τη ρήμη του λόγου να πεις κάτι. Να σου ξεφύγει κάτι. Να σου ξεφύγει κάτι, μπορεί να μην αποδόθηκε σωστά κλπ. Τόσο είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και η απάντηση που έδωσε σε εμάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν γραπτές. Σε μια άλλη εξέλιξη, φαίνεται ότι έχει ναυαγίσει οριστικά η νέα κάθοδος Λουτ στην Κύπρο, πρώτης μετάβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μόνη προγραμματισμένη συνάντηση αυτή μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του Γενικού Γραμματέα, αλλά και με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μαζί με τον Σωτήρη